Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, πάμε να δούμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, νέος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τσιόδρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πρέπει να πω ότι είναι και η πρώτη μου συνέντευξη τηλεοπτική ως ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε την εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, μου κάνετε αυτή την τιμή. Και στο στούντιο, ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, διευθυντής του kpanews.gr, Γιάννης Κουτσομίτης. Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα στο φίλο Δημήτρη. Νομίζω θα είναι από τους καλύτερους ευρωβουλευτές που θα έχουμε την επόμενη πενταετία. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σκληρά, να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών οι οποίοι μας επέλεξαν για να είμαστε εδώ. Και στο Skype, δύο εξαιρετικοί καλεσμένοι. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος, πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καπράλο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Δεμέντη. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά του, στον Δημήτρη τον Τσιόδρα. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και στην άλλη σύνδεση, ο ιστορικός και πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Αναστάσιος Καραμπαμπάς. Καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάμε να δούμε λίγο το αποτέλεσμα των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, όπου φέρνει τη Γαλλία στα πρόθυρα του πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές μια ιονή κατάσταση ακυβερνησίας στη Γαλλία, κύριε Τσιόδρα? Καταρχάς, ελπίζω να μην υπάρχει μια κατάσταση ακυβερνησίας και να βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Σίγουρα, οι εξελίξεις πολιτικές στη Γαλλία επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη. Μαζί με τη Γερμανία είναι οι προθετικές δυνάμεις, να το πω έτσι, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μιλάμε για τον περιβόητο γαλλογερμανικό άξονα, που ασχέτως αν υφίσταται, αν είναι πιο αδύναμος κάποιες εποχές ή όχι, από αυτές τις δύο μεγάλες χώρες εξαρτάται πολλά σε επίπεδο Ευρώπης. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, η κατάσταση που υπάρχει στην Γαλλία, ακόμα και αν σχηματιστεί η κυβέρνηση και δεν υπάρχει ακυβερνησία, με τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε σε επίπεδο γαλλικής πολιτικής, με την άνοδο και της ακροδεξιάς, αλλά και με προτάσεις που ακούγονται σε σχέση με την οικονομία και από άλλους χώρους, όπως από την αριστερά, νομίζω ότι η Γαλλία μπαίνει σε μια φάση στην οποία θα έχει αρκετά προβλήματα και αυτό αναμφίβολα θα επηρεάσει και την Ευρώπη σε μια συγκυρία, μάλιστα, εξαιρετικά δύσκολη. Όλοι λέμε ότι η επόμενη πενταετία θα είναι κρίσιμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω η Γαλλία, να το πω έτσι, να ξαναμπεί σε μια τροχιά όπου θα σύρει το ευρωπαϊκό άρμα κάποια βήματα μπροστά. Το έχουμε ανάγκη. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι, πραγματικά είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδος για τους εξής λόγους. Εάν υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα αντιευρωπαϊκό προφίλ, να το πω απλά, ή ένα ευρωσκεπτικιστικό προφίλ, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα ακόμα και στη λειτουργία συγκεκριμένων οργάνων των ευρωπαϊκών θεσμών. Θα πω ένα παράδειγμα. Η Γαλλία έχει καταστατική μειοψηφία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σταθερότητας, τον ESM. Άρα, εάν ομιγέννητο υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ακόμη η ψήφος της Γαλλίας μπορεί να είναι προβληματική, να δημιουργήσει εμπόδια σε μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή λύση. Αντίστοιχα, σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εάν υπάρξει μια ομιγέννητο δύσκολη συγκυβέρνηση στη Γαλλία, θα υπάρχουν προβλήματα και εκεί. Ελπίζουμε να ακολουθηθεί, για μένα, το παράδειγμα, το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Μακρόν, να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα συνίσταται στα πλαίσια του δημοκρατικού τόξου της Γαλλίας. Δηλαδή, από την, θα έλεγα, δημοκρατική αριστερά μέχρι την δημοκρατική δεξιά. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι και σαν κυβέρνηση εθνικής ενότητας, θα έλεγα, για τη Γαλλία, αν συναισθανθούν οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας ότι πρέπει να ξεπεράσουν αυτά τα πολιτικά χάσματα, τα πολιτικά κενά, και να δουν το καλό της χώρας. Διότι με έλλειμμα 5%, με τα spread των γαλλικών ομολόγων να ανεβαίνουν, να πλησιάζουν της Ελλάδας κιόλας, με τις αγορές να είναι σε μια ανησυχία, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για τη Γαλλία είναι να υπάρχει είτε κυβερνησία, είτε να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα συγκρουστεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια
σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στην ελληνική που ήταν και στην Ελλάδα που ήταν ένα ακραίο παράδειγμα. Στην Ιταλία επί Μπερλουσκόνη πήγε να γίνει μια τέτοια σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οι αγορές έπεσαν να φάνε την Ιταλία. Φυσικά η Γαλλία δεν έχει τους κινδύνους που είχε τότε η Ιταλία, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω με έλλειμμα 5% τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Άρα κοιτάμε με πολύ ευαισθησία και αγωνία τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία τι θα συμβεί και ευχόμαστε το καλύτερο. Ωραία. Κύριε Καπράλε, ο λόγος εσάς. Ναι, μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις και στις έντονες αλαταράξεις που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η Ευρώπη, είναι σημαντικό να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα στη Γαλλία. Η Γαλλία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί μια χώρα βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή πολιτική και το σημαντικό είναι επίσης να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, να προωθεί μια λελογισμένη πολιτική πάνω στα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η γαλλική κοινωνία και πολλά από αυτά είναι κοινά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και οι χειρισμοί αυτοί θα έλεγα ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν και ένα ανάγχωμα απέναντι στις ακραίες δυνάμεις. Είδαμε με το πρόσφατο αποτέλεσμα ότι ο γαλλικός λαός αποφάσισε να πει όχι στα άκρα και στις ακρότητες, στην ακροδεξιά, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει και οι δυνάμεις που έχουν ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό να μπορέσουν να συνδράμουν ώστε η επόμενη μέρα στη Γαλλία να τη βρει με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις πάνω στα μείζωνα θέματα που αντιμετωπίζει η γαλλική κοινωνία. Κύριε Καράμπαμπα, ο λόγος εσάς. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει μαζέψει, θα λέγαμε, 20 με 30 χρόνια προβλήματα τα οποία δεν έχει λύσει. Ανασφάλεια, ακρίβεια, μεταναστευτικό, 120% του ΑΕΠ είναι το χρέος της, 3-3 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ίσως και γι' αυτό κάποιοι να ψήφισαν κάποια κόμματα της ακροδεξιάς ή της ακροαριστεράς, τα άκρα δηλαδή, τα λαϊκιστικά κόμματα, τα οποία νομίζω ότι δίνουν λύσεις, αλλά τελικά δεν τις δίνουν. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία πρέπει να βρει μια κυβέρνηση και μια κυβέρνηση η οποία να είναι σταθερή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το αν τελικά θα καταφέρει η Γαλλία να βρει μια κυβέρνηση σταθερή. Αυτό που θέλω να πω που είναι σημαντικό είναι ότι η Γαλλία είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρώπης, οπότε ό,τι γίνεται στη Γαλλία θα έχει αντίκτυπο και στην Ευρώπη. Εάν η Γαλλία έχει πολιτική αστάθεια, οικονομική αστάθεια, αυτό θα έχει μια σοβαρή συνέπεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε ευελπιστούμε ότι η Γαλλία θα βρει αυτή τη στιγμή τη λύση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος, δεν μπορεί να ξανακάνει εκλογές μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Οπότε αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι μετά αυτό το πολιτικό σεισμό η Ευρώπη κρέμεται στα χείλη της Γαλλίας. Ωραία, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στους πρωθυπουργούς της Ελλάδας αλλά και της Πολωνίας, οι οποίοι έχουν ζητήσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας. Πόσο εφικτή πιστεύετε ότι είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος, κύριε Τσιόδρα? Πρέπει να πω ότι η γεωπολιτική έχει επιστρέψει με πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το τέλος της ιστορίας δεν έχει έρθει, όπως φαντάζονταν κάποιοι εδώ και μερικές δεκαετίες. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πάρα πολλές γεωπολιτικές προκλήσεις. Έχουμε τον πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος που γίνεται μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε την Μέση Ανατολή, όπου παραμένει πάντα μια έφλεκτη περιοχή και με όσα βλέπουμε να εξελίσσονται εκεί. Και έχουμε βεβαίως και τις προκλήσεις στην Υπερσαχάρη Αφρική, στο Σαχέλ, που μένονται επίσης αρκετοί πόλεμοι, για να φέρουν μερικές από τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Το λέω γιατί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βασιστήκαμε στην Αμερικανική ομπρέλα ως Ευρωπαίοι. Τώρα βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί στρέφονται περισσότερο προς την Ασία γιατί έχουν περισσότερο ζωτικά συμφέροντα εκεί, τουλάχιστον αυτό θεωρούν. Ως εκ τούτου, ως Ευρωπαίοι είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε πιο γρήγορα προκειμένου να αποκτήσουμε μία στρατηγική αυτονομία σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Το λέω γιατί δεν πρόκειται να διαλυθεί το ΝΑΤΟ ή να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συγκροτούν κάτι μόνες παραβλέποντας το ΝΑΤΟ. Αυτά τίθενται με τα επιτάσσεως στο τραπέζι και νομίζω ότι μετά από τις αμερικανικές εκλογές, αν έχουμε εκλογή Τραμπ εκεί, είναι κάτι το οποίο συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό ως Ευρωπαίοι. Εδώ
Υπάρχουν αρκετές προτάσεις στο τραπέζι. Να πω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπάρχει πρόταση για θέσπιση ενός επιτρόπου για την άμυνα. Υπάρχει πρόταση για τη συγκρότηση ενός Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που γίνονται για δημιουργία μιας γενικής διεύθυνσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ασχολείται με ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένα ευρωομόλογο το οποίο θα χρηματοδοτήσει ένα κοινό αμυντικό ταμείο. Γίνονται κάποια βήματα σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών της Ευρώπης, γιατί σήμερα οι αγορές αμυντικού υλικού γίνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεγαλύτερό της κομμάτι, πάνω από το 80% και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν είναι βήματα τα οποία γίνονται. Αυτό το διάστημα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, το ζήτημα της κοινής άμυνας και οι πίεσεις που ασκούν οι εξελίξεις που είπαμε πριν γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και ίσως γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στο μέλλον, ως εκ τούτου πέρα από τη διάθεση. Οι μη που έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες νομίζω ότι η πίεση της ιστορίας θα είναι τέτοια η οποία θα αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια να κάνει πολύ πιο γρήγορα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιάννη, λόγω σε σένα. Ναι, θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που ανέφερε ο κύριος Τσιόδρας. Τα πράγματα, τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Εκτός από το πολύ ορατό κίνδυνο που υπάρχει από τη Ρωσία και την επιθετικότητα της Ρωσίας, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Νασράλα, απείλησε ευθέως την Κυπριακή Δημοκρατία ότι δήθεν χρησιμοποιείται ως βάση για τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Εάν υπάρξει μια ομιγέννητο πυραυλική επίθεση από τη Χεζμπολάχ στην Κυπριακή Δημοκρατία, ποιος είναι ο αμυντικός μηχανισμός για να προστατέψει την Κυπριακή Δημοκρατία? Η Κύπρος δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, άρα τι απομένει? Απομένει μόνο η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα θυμίσω ότι στις ευρωπαϊκές συνθήκες υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα, συγκεκριμένο άρθρο για την αμυντική βοήθεια χώρας που υφίσταται επίθεση από ξένο παράγοντα. Όμως δεν έχουμε τα μέσα. Αυτό λέμε τώρα. Πρέπει να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αμυντικά μέσα ώστε να μπορεί να αμύνεται χωρίς να έχει την ανάγκη των άλλων, των υπόλοιπων συμμάχων της. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μέρος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας για πάντα, ανεξάρτητα το ποιος θα είναι ο ηγέτης στο Λευκό Οίκο. Δεν σπάει αυτός ο δεσμός ποτέ. Όμως ο βαθμός εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια πιθανή σύραξη στην Ευρώπη δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε σήμερα. Αν θα είναι μικρή βοήθεια ή μεγάλη. Άρα εμείς πρέπει να πάμε με τις δικές μας δυνάμεις και πρέπει να πάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί οι κίνδυνοι είναι μπροστά μας και είναι πλέον πολύ ορατοί. Ωραία. Κύριε Καπράλο, λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να προσθέσω ότι μπροστά στις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις και μέτωπα και θέλω να μείνω περισσότερο στο μέτωπο της Ουκρανίας χωρίς να υποβαθμίζω τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά στην Ουκρανία που είναι και στη γειτονιά μας, είναι στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται ένας πόλεμος, έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση της ρωσικής εισβολής χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή. Μακάρι να μην γίνει. Αλλά μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ολιστικά σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αυτονομίας. Πρέπει να κάνει τα απαραίτητα βήματα και θα έλεγα ότι θα πρέπει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τούσκ είναι σίγουρα προς σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και το τι θα συμβεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε τις αμερικανικές εκλογές. Οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται ότι έχουν βάλει πλώρη για το Λευκό Οίκο και γνωρίζουμε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια διαφορετική των πραγμάτων προσέγγιση. Μάλιστα, άκουγα και τις πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κυβερνήτη του Οχάιο του κόμματος των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος έχει εκφράσει και αυτός, όπως και οι Ρεπουμπλικάνοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, την αντίθεσή τους για μια περαιτέρω βοήθεια απέναντι στην Ουκρανία. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει τα απαραίτητα βήματα προς τα εμπρός, ώστε να θωρακίσει την άμυνά της και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση στο μέλλον. Κύριε Καράμπαμπα, ο λόγος εσάς. Από το 2009 και μετά η Ευρώπη έχει ουσιαστικά μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Δηλαδή μια κοινή εξωτερική πολιτική
μια ευρωπαϊκή στρατηγική, μια αντιμετώπιση από κοινού συγκρούσεων και κρίσεων, μια ενίσχυση της διεθνής ειρήνης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ευρώπη έχει ενεξελίξει πάνω από 20 αποστολές και επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρέπει ξεκάθαρα, γιατί όπως το είπαν και οι προλαλήσαντες, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πρέπει ξεκάθαρα εμείς να πούμε ως Ευρωπαίοι ποια είναι η θέση μας. Ποια είναι η θέση μας στη Μέση Ανατολή, ποια είναι η θέση μας στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε επίσης τις υπερδυνάμεις της Ασίας, Ινδία, Κίνα. Μην ξεχνάμε τη φτώχεια και την κλιματική κρίση που μπορούν να φέρουν συγκρούσεις, τις μεταναστευτικές ροές. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε να παράγουμε και να αγοράσουμε αμυντικό εξοπλισμό. Χρειαζόμαστε επίσης και χρήματα. Όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, έχουμε αυτή τη στιγμή προτείνει ένα ευρωπαϊκό ομόλογο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ, κυρίως με τις χώρες του Βορρά, γιατί δεν το πολύ θέλουν. Μάλιστα, πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ως Ευρωπαίοι ποια είναι η θέση μας σε σχέση με τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Γιατί έχουμε, παραδείγματος χάρη, τα αεροναυπηγεία του Ντασό στη Γαλλία που μπορούν να παράγουν πολλά και πολύ καλό εξοπλισμό. Όμως, από την άλλη μεριά, βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ένα Βέλγιο, μια Γερμανία ή μια Ολλανδία να αγοράζουν αμερικανικά F-35. Οπότε πρέπει και εκεί να βρούμε μια κοινή λογική. Πού αγοράζουμε, σε ποιον αγοράζουμε, πόσο ποσοστό αγοράζουμε και ποια είναι η θέση μας ξεκάθαρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωραία, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το νέο Ευρωκοινοβούλιο, όπου είναι η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η Ελλάδα έχει σημαντικά συμφέροντα στον πρωτογενή τομέα. Ποιοι θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι στόχοι μιας αναθεωρημένης κοινής αγροτικής πολιτικής, κύριε Τσιόδρα? Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι πράγματι ο πρωτογενής τομέας είναι εξαιρετικά ζωτικός και για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες προκλήσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στην αύξηση του κόστου παραγωγής λόγω και των τιμών της ενέργειας, των λιπασμάτων κλπ. Αλλά και λόγω της κλιματικής κρίσης, γιατί εμείς, ξέρετε, μετράμε πολλές φορές το αν ανεβαίνει η θερμοκρασία ή κατεβαίνει η θερμοκρασία για να δούμε το τι θα φορέσουμε. Όμως για τους αγρότες δεν είναι έτσι. Το λέω γιατί μια μεγάλη άνοιξη ή ένα υπερβολικά μακρύ καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες έχει πολύ πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην παραγωγή τους και στη ζωή τους ως εκ τούτου. Άρα θα πρέπει και ως Ευρώπη να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των αγροτών. Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα του ανταγωνισμού με τρίτες χώρες. Όταν έχει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, που βεβαίως πρέπει να προχωράς σε αυτή την κατεύθυνση γιατί βοηθάει τους καταναλωτές στην τελική ανάλυση, αλλά υποχρεώνεις τους αγρότες να παράγουν ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ευρώπη, τηρώντας κάποιες προδιαγραφές. Ενώ όταν έχεις προϊόντα από τρίτες χώρες που είναι ευθέως ανταγωνιστικά στα αγροτικά προϊόντα παράγονται στην Ευρώπη χωρίς να τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, αυτό σημαίνει ότι βάζεις πρόσθετα βάρη στους αγρότες τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν και ουσιαστικά βγαίνουν εκτός παραγωγής. Άρα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής. Το ένα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Γιατί απαιτούνται πάρα πολλές προδιαγραφές προκειμένου να γίνουν πιστοποιήσεις και να προχωρήσει σε επιδοτήσεις. Δεύτερον, με δεδομένο ότι έχουμε το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία και ένα κομμάτι, εμείς που έχουμε προτείνει 2% της κοινής αγροτικής πολιτικής, να μπορεί να διατίθεται σε περιόδους κρίσεων προς τους αγρότες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Και μεγαλύτερη ευελιξία για τη μεταφορά από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2, δηλαδή από τις επιδοτήσεις στις επενδύσεις, προκειμένου πάλι να μπορείς να είσαι στο πλευρό των αγροτών και προσαρμογή στην πράσινη γεωργία, η οποία είναι αναγκαιότητα, προφανέστατα, να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να μην θίγει τους αγρότες και το εισόδημά τους σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε αγρότες όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στα κέντρα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο κλπ. Είναι ένα κοινό αίτημα και νομίζω ότι με δεδομένη την ευαισθησία που έχουν και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που έχουν πάρει τα μηνύματα και τους προηγούμενους μήνες, θα έχουμε αναθεώρηση στην κοινή αγροτική πολιτική τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι. Θα συμφωνήσω και εγώ προφανώς με όσα είπε ο κύριος Τσιόδρας. Θα προσθέσω μόνο ότι αυτή η ιστορία της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής είναι ένα πολύ
ηχηρό παράδειγμα στο πώς μερικές φορές, για να πω μια αμερικάνικη έκφραση, βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο. Υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός και λογικό ήταν ότι πρέπει να κάνουμε μια μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, να είμαστε συμβατοί με το κλίμα, να μειώσουμε τους ρήπους. Και τέθηκαν κάποιοι στόχοι, οι οποίοι όμως αυτοί οι στόχοι πλήττουν βασικούς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής στην Ευρώπη. Και δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ένας πρωτογενής τομέας δεν έχει σημασία κοινωνική, οικονομική και πολιτική στην Ευρώπη. Αυτό λίγο η ηγεσία της, η προηγούμενη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μέτρησε τα πράγματα όπως έπρεπε. Και εδώ θα ρίξω περισσότερο το βάρος στον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμανς, ο οποίος ήταν ένας φανατικός, θα έλεγα, υπέρ της κλιματικής αλλαγής, χωρίς να επεξεργαστεί και τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι αλλαγές στη ζωή των πολιτών, μάλιστα και στην πολιτική ζωή της ίδιας της χώρας του, της Ολλανδίας, όπου δημιουργήθηκε από το μηδέν ένα αγροτικό κόμμα που έφτασε στο 16% και το οποίο ουσιαστικά κατακαιρμάτισε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της Ολλανδίας και τώρα συμμετέχει στην κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος του κ. Βίλντερς. Για να ολοκληρώσω, πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές, οι στόχοι να είναι εφικτοί και να βοηθήσουμε τους αγρότες να μπορούν να τα επεξέλθουν σε αυτή την τρομακτικά μεγάλη και δύσκολη μετάβαση της πράσινης γεωργίας. Δεν καθόλου εύκολο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εκπαιδευτεί τα προηγούμενα χρόνια για να γίνουν επιχειρηματίες. Αυτό που ακούμε από όλους τους αγρότες είναι: εγώ ξεκίνησα γεωργός και δεν ξεκίνησα να είμαι επιχειρηματίας. Χρειάζονται σεμινάρια, βοήθεια, experts να είναι δίπλα τους, οι συνεταιρισμοί να βοηθηθούν και πρέπει να κρατήσουμε αυτή την πολύ σημαντική βιομηχανία ζωντανή για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Καπράλ, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να τονίσω ότι η στήριξη της αγροτικής παραγωγής είναι επιβλημένη για τα επόμενα χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής το συντομότερο δυνατό, καθώς αποτελεί ένα θέμα που αγγίζει κάθετα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενώ συνδέεται άμεσα και με το στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σίγουρα ήταν εντυπωσιακή η αντίδραση των αγροτών και η ανάδειξη των προβλημάτων μέσα από μαζικές συγκεντρώσεις που είδαμε σε πολλές χώρες τους προηγούμενους μήνες, όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και αλλού. Και είναι σημαντικό οι Βρυξέλλες να απαντήσουν με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα και να δώσουν απαντήσεις τόσο για το θέμα του κόστους παραγωγής, που είναι ένα ζήτημα ανοιχτό και φυσικά επηρεάζει την παραγωγή, όσο και την ρεαλισμό που ακούστηκε προηγουμένως πάνω στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, ενώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να υπάρξουν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες για όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί πολλές φορές δικαιολογημένα διαμαρτύρονται για τις εισαγωγές προϊόντων από άλλες χώρες υπό άλλες συνθήκες. Εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και ελπίζω να το δούμε να γίνεται πράξη σύντομα. Ωραία. Κύριε Καράμπαμπα, ο λόγος εσάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν στην Ευρώπη περίπου 10 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 17 εκατομμύρια γεωργοί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 54 δις θα δοθούν σε αυτό το ταμείο της αγροτικής πολιτικής. Πρέπει να αλλάξει το παράδειγμα, νομίζω. Η κοινή αγροτική πολιτική ιδρύθηκε το 1962 και από τότε ίσως μέχρι τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε καταλάβει τις αλλαγές, τις σημαντικές αλλαγές στο γεωργικό τομέα. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι κάποιοι συμπολίτες μας στην Ελλάδα ή κυρίως σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία αυτοκτονούν γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Οπότε πρέπει αυτή τη στιγμή η αναδιάρθρωση της κοινής αγροτικής πολιτικής να είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, δηλαδή στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θέλουμε μια γεωργική πολιτική πιο δίκαια, προφανώς, πιο πράσινη. Νομίζω ότι τα σκέλη πάνω κάτω είναι τρία. Το οικονομικό σκέλος, πρέπει να δούμε την ανταγωνιστικότητα. Ξανά λέω, δεν είμαστε μόνοι μας, ζούμε σε μια παγκοσμιοποίηση.
Πρέπει να δούμε αν είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Πρέπει να δούμε τον μισθό των γεωργών, γιατί πολλές φορές δεν τα βγάζουν πέραν, όπως το είπα και πριν, και κάποιοι αυτοκτονούν. Πρέπει να βρούμε το σκέλος το περιβαλλοντικό, δηλαδή μείωση των εκπομπών αερίων, που είναι πολύ σημαντικό. Μια βιώσιμη ανάπτυξη, το είπε και ο κύριος Κιόδρας. Πρέπει να δούμε το κοινωνικό σκέλος, δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους γεωργούς. Ξέρετε, πολλές φορές στις οικογένειες γεωργών πάνε από γενιά σε γενιά. Ο πατέρας στο γιο, ο πατέρας στην κόρη. Αυτό τώρα σιγά σιγά κόβεται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι νέες γενιές δεν θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί είναι πολύ δύσκολη, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικοί, γιατί δεν έχουν το απαραίτητο εξοπλισμό. Όλα αυτά η Ευρώπη πρέπει να το δει και νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να σκεφτούμε επίσης και τους μικρομεσαίους. Ωραία. Κύριε Τσιόδρα, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν μια συζήτηση που κατατέθηκαν απόψεις σε βασικούς τομείς, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι τα πολιτικά μέσω της Γαλλίας και βέβαια ένα σημαντικό τομέας, όπως είναι η αγροτική παραγωγή. Αν είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο, εγώ θα έθετα ένα ζήτημα που αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη δυνατότητα να μπορεί να κερδίσει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Γιατί μέσα από αυτό θα μπορούμε και καλύτερες δουλειές να δημιουργήσουμε και να φέρουμε ανθρώπους στην Ευρώπη που σήμερα από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στην Αμερική για να βρουν μια καλύτερη τύχη, να το πω έτσι, και να μπορούμε να συντηρήσουμε το κοινωνικό κράτος, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό δημιούργημα και θα πρέπει να το διατηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία τα επόμενα χρόνια, πώς θα δώσουμε έμφαση στις νέες τεχνολογίες, ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μία από τις επαναστάσεις που θα πρέπει να δούμε πώς θα την διαχειριστούμε. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν μαζί με τα γεωπολιτικά και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε τώρα. Ελπίζω σε κάποια άλλη εκπομπή να έχουμε τη δυνατότητα να το κουβεντιάσουμε, γιατί πραγματικά είναι από τις προτεραιότητες που θα έχουμε αυτή την πενταετία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εννοείται ότι σε επόμενες εκπομπές θα σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα που μας αναφέρατε. Γιάννη, ναι. Εγώ ένα μόνο σύντομο σχόλιο. Πέρα από τις ευχές για πολύ καλή επιτυχία, θα ήθελα πολύ μεγαλύτερη προστασία των ελληνικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα 5 χρόνια. Και το αφήνω εδώ χωρίς κάποιο άλλο περαιτέρω σχόλιο. Ωραία. Κύριε Τσιόδρα, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Να ευχαριστώ και να συμφωνήσω με τον κύριο Κουτσουμίτη. Σε αυτό, από τη δική μας την πλευρά, τουλάχιστον θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη θητεία σας. Καλή αρχή. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας σαν εκπομπή να προβάλλουμε το έργο σας και ό,τι άλλο χρειαστείτε εδώ, γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Κύριε Καπράλη, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Κύριε Καράμπαμπα, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να πω μία λέξη μόνο. Το πιο σημαντικό πιστεύω σε όλα αυτά που κάνουμε είναι η εκπαίδευση. Το πώς οι νέες γενιές θα καταφέρουν να αγαπήσουν και εκείνες την Ευρώπη και να φτιάξουν την Ευρώπη του αύριο. Το λέω και ως καθηγητής αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε, κύριε Καράμπαμπα. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση, Vivify.